εμπειρία ζωής βίωσαν τα μέλη της αποστολής που εξερεύνησε το βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας. Μετά από χρόνια, τα μέλη της αποστολής κατάφεραν να φτάσουν ξανά στο Σιφώνι, όπως ονομάζεται, μια μικρή λίμνη με νερό, αλλά και στον Πυθμένα σε βάθος 1208 μέτρων. 10 Έλληνες φιλοξερευνητές από διάφορους συλλόγους. Οι δύο από αυτούς ήταν Ελληνίδες, ήταν δύο γυναίκες φιλοξερευνήτριες που για πρώτη φορά πάτωσαν στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου. Οι δύο σπηλεξερευνητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή πριν 21 χρόνια και είχαν πατώσει τότε, ξαναπάτωσαν και τώρα, 21 χρόνια μετά, και μάλιστα στον πάτο του σπηλαίου έβγαλαν την ίδια φωτογραφία που είχαν βγάλει και τότε. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν εντυπωσιακές. Ένας θαυμαστός και σιωπηλός κόσμος που ζει στο σπήλαιο των Λευκών Ωραίων και αναδύθηκε μπροστά τους. Την εξερεύνηση αυτή θα την θυμούνται για όλη τους τη ζωή. Σε υψόμετρο 1500 μέτρων περίπου διανοίγεται μια μικρή τρύπα που ίσα-ίσα χωράει ένας άνθρωπος για να προσεγγίσει το Γουργούθακα. Από εκεί, καθώς κατεβαίνει στα πρώτα 220 μέτρα, ανοίγουν οι θάλαμοι. Μετά φτάνει σε έναν μέανδρο που είναι ένα στενό οριζόντιο κομμάτι που έχει καταβάσεις, αλλά είναι στενό, είναι ένα μικρό φαραγκάκι, ένα στενό φαραγκάκι όπου διανοίγεται μέχρι τα 300 μέτρα περίπου, και μετά μέχρι τα 700 η θάλαμη, τα κατακόρυφα αυτά περάσματα είναι πολύ εντυπωσιακά, πολύ τεράστια, πολύ μεγάλα. Αρχικά όταν ανακαλύφθηκε η δεκαετία του 80 ήταν μια σχισμή που δεν έμπαινε άνθρωπος. Έγινε διάνοιξη, διανοίχθηκαν τα πρώτα μέτρα. Και σιγά σιγά είδαν οι σπηλολόγοι ότι πρόκειται για μια μεγάλη βαραθρόδη μορφή, και αυτό που τους τράβηξε σε αυτό ήταν το ρεύμα αέρος, το έντονο ρεύμα αέρος. Εξερεύνησαν το σπήλαιο και είδαν ότι είναι το 1999 το βαθύτερο σπήλαιο στην Ελλάδα. Η αποστολή ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολη, απαιτούσε σθένος, θάρρος και τόλμη. Η προετοιμασία ήταν σκληρή, αφού τρόφιμα και νερό έπρεπε να μεταφερθούν σε μεγάλο υψόμετρο και οι δυσκολίες ήταν πολλές. 38 άτομα από διαφορετικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια για 2 εβδομάδες. Φέρναν νερό, φέραν τρόφιμα από κάτω. Δηλαδή, παρά τις αντικσοότητες, εμείς επιμένουμε και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει και μας εντριγκάρει. Τα σπήλαια δημιουργούνται από το νερό και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τις διόδους του νερού. Από πού μπαίνει το νερό, από πού έρχεται, πού συνεχίζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, έχουμε κάποιες αναφορές ότι το νερό αυτό από το σπήλαιο του Γουρούθακα βγαίνει στο στήλο, στις πηγές του στήλου, από τις οποίες τροφοδοτείται η πόλη των Χανίων. Τα μέλη της αποστολής που εξερεύνησαν το σπήλαιο Γουργούθακα ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη χρονιά και για νέες περιπέτειες.